Ταϊλάνδη σε ένα τουριστικό θέατρο όπου έφτασε με τον πρώτο όροφο, τον δεύτερο όροφο δεν τον πείραξε. Εδώ πίσω μου είναι μέχρι τον δεύτερο πάλι όροφο, 4 μέτρα δηλαδή. Εδώ είναι το βάθος που έφτασε, το ύψος πάνω που έφτασε το τσουνάμι, το βάθος από την επιφάνεια είναι στα 5 μέτρα. Εδώ είναι στα 32 μέτρα. Ανέβασε, κοιτάξτε μέχρι πού έφτασε. Εδώ ανέβασε ένα λεωφορείο που ταράζει. Εδώ είναι μέχρι τα 28 μέτρα. Το αυτοκίνητο, κοιτάξτε από το πηγή, είναι όλα την αιμονή αυτά. Και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε τσουνάμι τα οποία φτάνουν μέχρι 35 μέτρα στην αιμονία και διεισδύουν μέσα στην ξηρά σε απόσταση 1.800 μέτρα. Σε μία άλλη περίπτωση έχουμε διείσδυση 1.300 μέτρα και το run-up που λέμε το μέγιστο υψόμετρο είναι στα 32 μέτρα. Στην Αλάσκα το 1964 έχουμε διείσδυση 4 χιλιόμετρων και μία η μαύρη περιοχή είναι η κατεστραμμένη περιοχή. Επίσης στην Ιαπωνία έχουμε καράβια που μπορούμε να μετρήσουμε ανάλογα με το πού είναι, μπορούμε να μετρήσουμε το ύψος. Εδώ βλέπουμε πλοία τα οποία πήγαν πάνω στην κρυπίδα, πλοία τα οποία πήγαν μέσα στις πόλεις και στάθηκαν πάνω σε οροφές και πλοία τα οποία έφτασαν πολύ μέσα στην ενδοχώρα και στα 3 χιλιόμετρα στην Ιαπωνία. Σε αντιδιαστολή βλέπουμε εγκαταστάσεις οι οποίες καταστράφηκαν, τεράστιες λιμενικές εγκαταστάσεις, φωτιές οι οποίες άναψαν με τα τσουνάμια, που δεν ξέραμε το κίνδυνο αυτό μέχρι τώρα, ότι το τσουνάμι συνοδεύει και φωτιά. Καθώς επίσης και σε αυτή την εικόνα έχουμε την τέλεια αλλαγή της μορφολογίας μιας παράκτηρης περιοχής. Εδώ είναι στο Κάο Βάστιν του Ταϊλάνδη, εδώ είναι εδώ και εδώ είναι στα νησιά Πιπί, ένα τουριστικό θέατρο στην Ταϊλάνδη επίσης, όπου άλλαξε η φυσιογνωμία η περιοχή. Έτσι λοιπόν, τα κύματα τσουνάμι, ανάλογα με το πώς αναπτύσσονται και ανάλογα με το πού φτάνουν, έχουν μικρές ζημιές, φαίνεται εδώ οι ζημιές οι οποίες είναι σχετικά μικρές, μεγαλύτερες ζημιές, φτάνουν μέχρι την τέλεια καταστροφή των στοιχειών και τεράστιες καταστροφές στα 12 εδώ, ενώ στο προηγούμενο είμαστε στα κλίμακα 10 και στην κλίμακα 8, κάναμε μια ανάλογη κλίμακα με την κλίμακα Μερκάρι των εντάσσεων, εδώ φτάσαμε στα 12, όπου παρατηρεί κανένας αυτές τις φωτογραφίες και βλέπει κτίρια τα οποία όχι μόνο έχουν καταστραφεί, αλλά έχουν παρασυρθεί από το τσουνάμι χιλιόμετρα μακριά. Και όταν λέμε κτίρια, λέμε πολυόροφα κτίρια και μετανικά κτίρια. Ξεθεμελιώθηκαν και μεταφέρθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά. Εδώ η δύναμη του τσουνάμι είναι τεράστια. Εκείνο που θεωρούσαμε τώρα, σαν μηχανική, ο κύριος Χωνέμας θα το ξέρει, ότι θεωρούσαμε μόνο τις πνευματικές δυνάμεις από το κύμα που έρχονται. Άρα θα αναπτύξουμε τα κτίρια αντίσταση στην οριζόντια διεύθυνση. Τώρα εδώ έχουμε την ξεθεμελίωση που δεν, και δεν υπολογίζουμε ποτέ την άνοση που υφίστανται τα κτίρια στο νερό. Που τα παίρνει, τα σηκώνει και τα μεταφέρει. Έτσι λοιπόν έχουμε το εξής μέχρι τώρα. Ο σεισμικός κίνδυνος από το μέγεθος, από το 1 μέχρι το 9. Οι 18 παράγοντες που παρουσίασαν.